κατάφερε να βγάλει την Evelyn από τα ρούχα της. Μεταφορικά. Έξελε δηλαδή την έκανε, εκεί θέλω να καταλήξω. Και αυτό είναι μία πρωτιά. Εγώ δεν θέλω να παίρνει τέτοιες πρωτιές, θέλω να παίρνει άλλες πρωτιές. Η Φωτεινή Μπαρνασά. Φωτεινούλα μου, κάπου επίσημα πάμε σήμερα, ε. Εντάξει, πάω κάπου σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Έλα εδώ στο αστεράκι σου, πάρε θέση, να σε βλέπουν τα κορίτσια, να σε βλέπουν οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, για να τους διηγηθείς την ιστορία σου και να μας πεις που πας. Λοιπόν, είναι Κυριακή μεσημέρι και αποφάσισα με την κολλητή μου φίλη την Ειρήνη να πάμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, μια βόλτα, να δούμε τα εκθέματα και να περάσουμε πολύ όμορφα. Εκεί πάει. Και εσείς βαθμολογείτε. Η Ζετάρα στηρίζει από τα ορεινά της Βουλή στεναρά τη φιλενάδα με ακόμα ένα τριάρι, το μοναδικό στη βαθμολογία. Και η Μπι συνεχίζει στον Άσο για να μην ξεχνιόμαστε. Θέλω τώρα, πριν πάμε στην Μπι, για να μας πει γιατί έβαλε Άσο, να μας εξηγήσει γιατί έβαλε τρία. Γεια σου, Φωτεινή μου. Γεια Ζέτα μου. Καλή επιτυχία. Μ' αρέσει το λούξο, δεν μ' αρέσει για εκεί που πας και την ώρα. Απλά επειδή έβαλα πριν δύο στην Αντριάννα που το θεωρώ κακό look, θεωρώ ότι θα σε αδικούσα να σου έβαζα το ίδιο, να σου έβαζα δηλαδή τον ίδιο βαθμό 2. Είσαι κομψή. Δεν κρίνουμε την κάθε κοπέλα ξεχωριστά. Μου αρέσει. Λέω δεν κρίνουμε την κάθε κοπέλα ξεχωριστά. Ναι, με τα κριτήρια, ναι, με την αισθητική μας. Με με την αισθητική μας. Ναι. Σταμάτη. Αυτό, δεν μ' αρέσει η ώρα που πας και για εκεί που πας. Το θεωρείς ότι είναι πιο επίσημο δηλαδή για να πάω? Όχι, μ' αρέσει το σακάκι με τη φούστα την πλήσε πάρα πολύ για μουσείο και ένα παλτό. Το παπούτσι για την ώρα που πας και για εκεί που πας θεωρώ ότι δεν είναι ιδανικό. Και το μακιγιάζ μου αρέσει που είναι ελαφρύ, ταιριάζει. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστή. Εσύ γιατί γελάς, Ανδριάνα μου? Όχι, με τη Σιμών κοιταζόμαστε και χαμογελάμε. Γιατί κοιτάζετε με τη Σιμών και γελάτε? Να πω. Εγώ τι δεν. Όχι, επειδή έκανα αυτή τη ρητορική ερώτηση ότι την κάθε κοπέλα δεν την κρίνουμε με βάση το τι είναι αυτή. Γιατί άμα είναι, θα λέγαμε ποια είναι, να τη βάλουμε σε αυτήν, ένα, σε αυτή, δύο, σε αυτή, και πάει λέγοντα. Και λέει Σιμών, βέβαια, λέει, κρίνω καθένα με την άποψή του και με την αισθητική του και όπω θέλει ο καθένα κρίνει. Και γι' αυτό τη χαμογέλασα ότι συμφωνώ. Α, συμφωνήσετε σε αυτό. Ναι. Δηλαδή. Ότι το καθένα βαθμολογεί όπως κάθε κοπέλα την κρίνει. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, πάλι έχεις παράπονο. Αντριάννα, εσύ πάλι παράπονο έχεις με τις βαθμολογίες. Παιδί μου, όχι. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει κανένα παράπονο, ούτε backstage, ούτε εδώ, ούτε σχολείο. Γιατί έχεις γίνει τελευταία drama queen του παιχνιδιού, κατάλαβε. Όλο σε σώνουν οι παίκτριες, οι συμπαίκτριες. Όλο, μία φορά ήμουν. Αγάπη μου, από την πρεμιέρα μια φορά βγήκα. Bottom 3. Τι εννοεί όλο μα όλο κάποιο παράπονο έχει, όλο κάτι σου φταίει, όλο κάτι σου φταίει. Ναι, εσένα. Τι μου φταίει εμένα? Τέλος πάντων, θα μιλήσω γενικότερα για ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει τώρα μόνο με την Αντριάννα, έχει να κάνει με όλες τις συμπαίκτριες. Νομίζω είμαι από τις κοπέλες που είμαι πάρα πολύ καλόβολη και δεν έχω γκρινιάξει ούτε για βαθμολογίες πουθενά, ποτέ, σε καμία περίπτωση. Και τώρα αυτό γιατί το ανέφερες? Από την αρχή του παιχνιδιού έχω αντιληφθεί έναν πόλεμο από τις συμπαίκτριες εναντίον εμένα. Συνεχώς με βαθμολογούν εμένα και δύο. Είμαι η μόνη παίκτρια που έχουν πάρει 6 φορές το βαθμό από εμένα, συγκεκριμένα 3 η Νικολίνα. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που συμβαίνει αυτό σε μένα προσωπικά. Βασικά μπορώ να το καταλάβω. Προφανώς θέλουν να με βγάλω το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό και από την πρώτη εβδομάδα, αν μπορούσαν, θα το είχαν κάνει. Έχω βγει 3 εβδομάδες προτινόμενη, συνεχόμενες. Και θα ήθελα
μια απάντηση. Θα ήθελα να μου πούνε μήπως, κάτι τα κορίτσια μήπως, πάνω σε αυτό. Μήπως όμως. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη, δευτερόλεπτο. Να σου κάνω όμως μια ερώτηση. Πες μου. Δεν σου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι οι βαθμολογίες, εγώ κρίνω τον εαυτό μου από εσάς, οκ. Okay. Μερικές είναι αντικειμενικές, άλλες είναι ανταποδοτικές, άλλες είναι τακτικές, γιατί πλέον αποδεικνύεται σιγά σιγά το παιχνίδι που ξετυλίγεται. Βγαίνουν όλα στην επιφάνεια, θέλοντας ή μη, το βγαίνει αυτό και να μην το. Απλά θέλει αντίληψη να το καταλάβει. Πέρα από αυτό, και αυτό δεν το έχουν όλοι, όπως και το γούστο. Εγώ, όταν κρίνομαι, πάω και απέναντι και μου λένε ένα-ένα-ένα, κάποια στιγμή λέω, οκ, okay, είπα ότι η τάδε είναι άδικη, είπα ότι η τάδε είναι άδικη, είπα ότι η άλλη είναι άδικη. Αλλά ρε, εσύ, έχεις τρεις ανθρώπους οι οποίοι και αναλόγως με τη διάθεσή τους να πας, είναι τρεις. Αν δεν έχει ο ένας διάθεση και σου βάλει ένα, οι άλλοι δύο δεν μπορεί να μην έχουν εντελώς τυχαία διάθεση. Θα σου βάλουν κάτι. Δεν αναρωτιέσαι μήπως το λάθος τελικά είναι δικό σου και όχι δικό μας. Πρώτον. Δεύτερον, σε αυτό το παιχνίδι, αυτό που λέω, ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εμένα με εντυπωσιάζει και κάθε μέρα έχει κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν το βλέπουν οι τηλεθεατές, είναι εντυπωσιακό. Γιατί αρχίζουν και βγαίνουν οι χαρακτήρες έξω. Αν και μιλούμε είναι για ρούχα, αρχίζουν και βγαίνουν οι χαρακτήρες έξω. Λέει κάποιος μία λέξη, ο άλλος πετάγεται, προδίδεται. Λέει κάποιος κάτι άλλο και αρχίζουν σιγά σιγά και βγαίνει, γίνεται κάτι πολύ ωραίο, μία μαγεία δηλαδή. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες, γιατί όντως οι τηλεθεατές βλέπουν και έχω λάβει άπειρα μηνύματα. Μα το θέμα όμως είναι ότι βλέπουμε και εμείς. Οι συμπαίκτριες σου Φωτεινές έχουν στοχοποιήσει ότι δεν έχει σε πόλεμο. Ότι από την αρχή το βλέπουμε αυτό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Σου έχουν πάρει ποτέ 6 φορές το βαθμό στην Αντριάννα ή τις κάθε συμπαίκτες. Οι άνθρωποι σου έχουν πάρει ποτέ 6 φορές το βαθμό. Όχι, αλλά δεν έχει βγει καμία 3 φορές προτινόμενη. Σε look που έχω φέρει καλά, έχουν μπει ένα, έχουν μπει δύο. Μονίμως η Νικολίνα με βαράει, που η Νικολίνα θα έπρεπε, σαν καλή και δυνατή παίκτρια, να χτυπάει τις συμπαίκτριες, οι οποίες είναι ψηλά βαθμολογικά, αν να το πας έτσι. Δεν παίζω αυτό το παιχνίδι στρατηγικά. Άσε, Νικολίνα, τώρα. Δεν πρέπει να ρίξω τις συμπαίκτριες. Άμα μια κοπέλα φέρνει μια άλλη εικόνα σε μένα, αυτά θα την επιβραβεύσω. Γιατί εγώ έχω έρθει εδώ πέρα να διαγωνιστώ για το δικό μου στυλ και όταν είναι να αναδειχτώ, θα αναδειχτώ για τη δικιά μου προσπάθεια και τελεία. Δεν θα τώρα παίζω εγώ βρώμικα παιχνίδια πίσω από την πλάτη. Το είδαμε. Καθενός, εντάξει. Υπήρχαν φορές που έχω κερδίσει και δεν έχω αφαιρέσει βαθμό από εσένα, γιατί άμα θυμάσαι είχες πάρει πολλά χτυπήματα. Είναι, αυτό είναι κάθε μέρα. Σου αφαιρέσει άλλες παίκτρες και λέω, δεν θα τις το κάνω, θα το πάρω από αλλού. Από τη Σιμών την είχα πάρει εκείνη την ημέρα. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να δεχτώ την κατηγορία ότι σε στοχοποιώ. Ξεκάθαρα, είμαι στοχοποιημένη. Και 6 φορές να μου έχει αφαιρεθεί βαθμός δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μα δεν τις έχω κάνει. Ότι βγαίνεις εκεί έξω φορές και σου κάνουν οι κριτές παρόμοιες παρατηρήσεις με τις δικές μας. Αλλά δεν γίνεται να είναι όλα τόσο τυχαία. Να είναι άλλο, όλοι άλλο επάνω σου. Η κριτική που κάνουν οι κριτές και άλλο η κριτική που γίνεται μεταξύ συμπαιχτριών. Γιατί να μην έχουμε κάτι κοινό στη ναι, δική αυτό μας. Που είπε νήσετε η Σιμών είναι ότι από την κριτική των κριτών που πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με την κριτική των κοριτσιών. Ότι θα έπρεπε, ας πούμε, να έχεις καταλάβει κάτι. Τώρα, το τι είναι αυτό είναι άλλη ιστορία. B. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα έβαζα... Καλησπέρα, καταρχάς. Καλησπέρα. Θα έβαζα σε αυτή την εικόνα 2, αρχικά. Αλλά έβαλες ένα, μην χαλάσουμε το σερί. Πώς, όχι, έβαλα ένα γιατί φοράς τέτοιο παπούτσι και πας σε αρχαιολογικό ναι, χώρο. Ναι, γιατί δεν μπορώ να φορέσω δεν το κόκκινο. Δεν πάμε χαρά μου με τέτοιο ταπούνι πουθενά. Εσύ έχεις πάει με πιο τρελά look εκεί που θες να πας. Σε μουσείο. Είναι ντροπή, δεν χτυπάμε. Δεν χρειάζεται. Ο ήχος δεν κάνει να χτυπάμε σε μουσείο πουθενά το τακούνι. Δεν έχεις δει γυναίκες να πηγαίνουν σε ένα μουσείο με μια γόβα, με ένα τακούνι, πάνε όλες δηλαδή με τρελά και αθλητικό. Και να τις έχω δει είναι λάθος. Για σένα, μπε, και για μένα είναι λάθος αυτά που φοράς πολλές φορές που είναι μια εικόνα υπερφορτωμένη, αλλά οκ, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να ντυνόμαστε όλοι όπως εσύ. Εγώ δεν μπορώ να πω, οκ, πες, οκ, και σε ένα μουσείο πώς θα πήγαινες, θα βάζεις την άρτα με τα Γιάννα και θα πήγαινες. Θα πήγαινα εγώ ποτέ έτσι σε μουσείο και για μένα λάθος θα ήταν όπως θα πήγαινες εσύ αντίστοιχα. Παιδί μου, σου λέω ότι είναι κάτι που απαγορεύεται στο μουσείο. Απαγορεύεται, έχεις πάει ποτέ εκεί με δεν μπορούμε να συζητήσουμε, τέλος πάντων. Ξέρεις τι γίνεται, όταν μιλάμε, γενικότερα, καλό είναι όταν μπαίνουμε σε διαδικασία να δεχτούμε μια κριτική, να λέμε πώς σκεφτήκαμε και δομήσαμε το look. Όχι να γυρνάς αντίθετα και να μου λες τι θα κάνω. Όταν θα σηκωθώ εκεί, θα σταθώ απέναντι και ό,τι μου πεις, θα σου πω πώς το σκέφτηκα και γιατί το έκανα. Τι το να γυρνάς δηλαδή αντιδραστικά και να μου απαντάς, sorry, δεν είναι ωραίο. Να σου πω πώς έρθει αυτό το look, ποια σκέψη θέλει δηλαδή. Μα όταν σου λέω κάποια πράγματα που σου λέω ότι είναι ένας κανονισμός και γυρνάς και μου λες φοράς την Άρτα και τα Γιάννα. Okay, ναι, τη φοράω. Σου έκανε μα δεν μπορείς να γυρνάς να μου μιλήσεις. Δεν κρίνομαι εγώ χαρά μου αυτή τη στιγμή. Εσύ και εγώ σου εξηγήσω ότι με αυτό το παπούτσι έχω μπει. Εγώ κόβω το χέρι μου ότι δεν έχεις μπει. Και αν έχεις μπει, δεν ξέρω και πώς μπήκες. Από εκεί και πέρα αυτό είναι. Και εσύ δεν θα έπρεπε επίσης να έχεις παράπονο, μιας και το είπες και στην Ανδριάννα, γιατί ό,τι σου λέω είναι αυτό που ακούς και εκεί.
Δηλαδή είμαι απόλυτα αντικειμενική. Μάλιστα. Φωτεινή μου, καλή επιτυχία εκεί που θα πας τώρα. 2 είναι ο μέσος όρος.